Πήγες πάλι τι στο να νησί σου πω, Πάσχα, Πρωτομαγιά, γιορτή, γενέθλια, όλα μαζί. Και εγώ στη Σαμοθράκη, και χαρά. Και Καμαριώτησα χθες, έτσι. Εκεί είχε το πανηγύρι της. Στο Λάκωμα, το χωριό μου είναι το Λάκωμα. Εκεί δεν έγινε το πανηγύρι χθες. Ναι. Και σήμερα συνεχίζεται με ζωοδόχο πηγή στην πραγματικότητα. Ναι, όντως είναι μια κατάσταση η οποία. Αν και γενέθλιά σου είναι αύριο, Σήμερα. Σήμερα. Όλα. Σήμερα. Έχασα τη μέρα. Κοίταξε, η γιορτή σου και τα γενέθλια σήμερα. Εγώ σήμερα για τη γιορτή. Δεύτερη φορά στη ζωή μου που έχω γενέθλια και γιορτή την ίδια μέρα. Είναι φοβερό αυτό. Ζωή τη Γανούργια. Λοιπόν, σήμερα και γιορτάζει και έχει γενέθλια. Έχει ξαναγίνει το Πάσχα τέτοια ημερομηνία, γι' αυτό λες έχεις και γιορτή. Έχει ξανασυμβεί δηλαδή. Ναι. Μου έχει ξανασυμβεί όταν ήμουν μικρή και ζούσα εδώ πριν φύγω από εδώ. Θα το δω τώρα εγώ, θα συζητώντας μαζί. Αν και είχαμε να μιλήσουμε 2 χρόνια πάλι στη γιορτή σου, στη μία γιορτή σου. Θυμάμαι που μου έχει ξαναπάρει στη γιορτή μου, το θυμάμαι. Και τότε ήσουν στην Αθήνα, βέβαια, είχε και αυτέ τι εκδηλώσει. Δεν ξέρω τώρα τι ετοιμάζει. Ετοιμάζει κάτι για το καλοκαίρι, τι ακριβώς, πού βρίσκεσαι. Έχω ήδη κλείσει πολλές συναυλίες για το καλοκαίρι, ήδη από τώρα. Γύρισα από την Πολωνία πρόσφατα, δεν ξέρω αν έγινε γνωστό αυτό. Είδα διάφορα σε δημοσιεύσεις. Έγινε μια πανηγυρική συναυλία, απίστευτη του ΕΟΤ, για τα 100 χρόνια των σχέσεων Ελλάδας-Πολωνίας. Ήμουν εγώ επίσημη προσκεκλημένη ως καλλιτέχνης. Κάναμε κάτι πραγματικά απίθανο, χόρευε όλο το θέατρο στον ρυθμό ελληνικών κομματιών. Γύρισα από Πολωνία, ήρθα Σαμοθράκη για να κάνουμε εδώ πέρα το κατσικάκι με το γόμο, το παραδοσιακό μας, με τους γονείς μου και τον άντρα μου και την κόρη μου, οικογενειακό και τα αδέρφια μου. Αυτό το κατσικάκι πώς γίνεται, Το κατσικάκι είναι μούρλια καταρχήν, να ξεκινήσω από εκεί. Γίνεται στο φούρνο, το φτιάχνει η μαμά, η Μέρη, αυτή ξέρει να το φτιάχνει σωστά μόνο, η μαμά μου. Με γέμιση από ρύζι που μέσα βάζουν τα σηκωτάκια, τα εντεράκια. Άνηθο, μάραθο, διάφορα μπαχαρικά και μυρωδικά εδώ ντόπια. Και έχει πάρει και από τη θάλασσα λίγο το κρέας. Έχει πάρει και λίγο την αλμύρα της θάλασσας γύρω-τριγύρω. Έχει πάρει και την αλμύρα, έχει πάρει όμως και τα έντεράκια και τα σηκωτάκια μέσα το ρύζι. Οπότε όλο αυτό μέσα το ράβουμε στην κοιλιά του κατσικιού και το ψήνουμε στο φούρνο. Το ξυλό φούρνο εδώ πέρα και γίνεται μούρλια. Το Πάσχα είναι το καλύτερό μας. Το θυμάμαι αυτό όταν είχα 2 φορές έρθει στη Σαμοθράκη και αυτά τα συνέδρια που έκαναν τότε για πολλά χρόνια, τα δημοσιογραφικά συνέδρια για πάνω από 20 χρόνια. Ναι, μπράβο. Και έτσι μάθαμε οι δημοσιογράφοι τα συνέδρια. Αλλιώς, τη Σαμοθράκη μάλλον. Αλλιώς δεν θα την ξέραμε. Βέβαια λόγω της κρίσης σταμάτησε και αυτό να γίνεται. Σταμάτησε και αυτό, το θυμάμαι. Είχα κάνει και συναυλία μια φορά. Ήμουνα τότε στη συναυλία. Ήσουν σε μια συναυλία. Μπράβο. Βέβαια, έχει τη δημητική σου η Σαμοθράκη, γιατί όλοι μιλάνε για σένα στο νησί. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Και το σημαντικό. Την αγαπάω κι εγώ. Εννοείται. Έχω τόσα πράγματα για το νησί μου. Τώρα κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες το Σαμοθράκη Βήμα. Το έχει ακουστά το Σαμοθράκη Βήμα. Είναι η δεύτερη εκτέλεση αυτή φέτο τώρα. Το τραγούδι με του τοίχου του Μητροπολίτη. Του Μητροπολίτου Άνθιμου. Τώρα κυκλοφόρησε η επανεκτέλεση που το ερμηνεύει ένα. Πάτερ με εξαιρετική φωνή που είναι και αυτός από το Σαμοθράκη, Πάτερ Βασίλειος. Και το κομμάτι ακούγεται πάλι. Διπλούν τώρα ξανά. Το έχω υποσχεθεί από χθες, λόγω της Καμαριώτησας, το ακούσαμε χθες το τραγούδι. Αλλά το έχω υποσχεθεί να το ξανακούσουμε σήμερα με την καινούργια εκτέλεση. Τέλεια. Ταιριάζει κιόλας λόγω των ημερών. Αλλά εντάξει, θα το ακούσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Θα το ακούσουμε. Βάλει τελειώνει η εκπομπή στις 4. Θα ακούσουμε και ένα τραγούδι σου άλλο. Θα μας πεις και 2 πράγματα ακόμη. Αλλά στην πραγματικότητα, εντάξει, ο Μητροπολίτης είχε έρθει πέρσι εδώ στην Κόρινθο. Μιλήσαμε μαζί του κάποια στιγμή. Είναι εξαιρετός. Είναι απίθανος. Είναι ένας από τους πιο εξελιγμένους, με την καλή την έννοια, και μοντέρνους Μητροπολίτες. Δηλαδή έχει φέρει τη νεολαία θεία με πολύ ωραίο τρόπο. Με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Έχει κάνει εξαιρετικά πράγματα. Ο Αλεξανδρούπολης που είναι ένα κομμάτι και μετά είναι, νομίζω πιο πάνω είναι ο Δημοτήχου. Ποιος είναι, δεν είναι όλος ο Εύρος στην Αλεξανδρούπολη? Όχι, από είναι Μητρόπολη. Αλεξανδρούπολη, Τραϊανούπολη και Σαμοθράκη είναι. Μάλιστα. Ο Άνθιμος. Ο Άνθιμος αυτά είναι, είναι αυτές τις περιοχές, τις πιο νότιες θα έλεγα του Εύρου. Ναι, να το ξεκαθαρίσουμε καμιά φορά, γιατί έχουμε άλλους νομούς, αλλού περιφέρειες, αλλού η εκκλησία, να τα ξέρουμε αυτά. Δηλαδή δεν ξέρω ποιος θέλει να τα ξέρει. Εγώ θέλω να τα ξέρει ο κόσμος. Εμένα μου αρέσει να λέω στον κόσμο πληροφορίες. Που ασχολούνται και ενημερώνονται, καλό είναι να τα ξέρουν. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε αυτό πώς έγινε? Ο ιερέας ήταν γνωστός σου, ήταν. Όχι, ούτε καν. Απλά εγώ είχα κάνει μια συναυλία στη Σαμοθράκη, το αρώματα του κόσμου. Στην Αλεξανδρούπολη, συγγνώμη. Ναι. Το αρώματα του κόσμου και Βυζαντινά μοίρα με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μια πολύ μεγάλη συναυλία. Όπου φιλοξενήθηκε στη Μητρόπολη, ήταν υπό την αιγίδα της Μητρόπολης και χορηγός μας κατά κάποιο τρόπο.
Ο λαός όλος, δηλαδή, ανεβήκαμε καμιά πενταριά άτομα από την Αθήνα για να κάνουμε τη συναυλία αυτή. Ήταν μια πολύ μεγάλη συναυλία. Δική μου, το αρώμα του κόσμου και την Αμύρα. Και την μέρα που μας φιλοξένησε, ας πούμε, ο Μητροπολίτης, γνωριστήκαμε κιόλας. Με κάλεσε και στο γραφείο του να μιλήσουμε. Και εκεί μου εκμυστηρεύτηκε ότι θα μου ετοιμάσει κάποιους στίχους για το νησί μου και θα ήθελε να τους μελοποιήσω, και ότι είμαι η μοναδική που μπορεί να τους μελοποιήσει για να θυμίσει παραδοσιακό το κομμάτι και να χορεύεται από όλη την Ελλάδα. Αυτά ήταν τα λόγια του. Έτσι και έγινε. Μετά από λίγο καιρό μου στείλε το κομμάτι, το διάβασα. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, γιατί έχει στίχους που σε αγγίζουν αν είσαι από εδώ. Αλλά και να μην είσαι από εδώ, έτσι όπως έχει γίνει ενοσυστρωτικά και μουσικά, αγγίζει όλους τους Έλληνες αυτό το κομμάτι. Παραδοσιακό, γνήσιο και καινούριο παρόλα αυτά. Και κάπως έτσι ξεκίνησε και μια πολύ ωραία συνεργασία με τον Μητροπολίτη μας και τώρα ετοιμάζουμε και άλλα πράγματα μαζί. Ναι, με τον Μητροπολίτη τα είχαμε ξαναπεί νομίζω και πριν δύο χρόνια. Λέω και με τον πατέρα που το τραγούδισε τώρα, ο παπάς που τραγούδισε το τραγούδι, ο ιερέας, πώς θα το πούμε, πώς έγινε. Ο ιερέας, ο πάτερ Βασίλειος Κολέτσας, είναι επίσης ένας πολύ δραστήριος άνθρωπος, ο οποίος εδώ και τρία χρόνια κάνει εκπομπή στο τοπικό κανάλι, εδώ το Thraki Net της Αλεξανδρούπολης, και κάθε τρία χρόνια, δύο φορές την εβδομάδα, το έχει το Σαμουθράκης Βήμα σήμα εκπομπής του. Εγώ λοιπόν, ακούγοντάς το σε ένα live να το τραγουδάει, γιατί το αγαπάει πολύ αυτό το κομμάτι, σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο να το ακούσουμε και από τη φωνή του. Κάπως έτσι λοιπόν, μου έστειλε τη φωνή του, το τραγούδισε, το δοκίμασε, μου έστειλε τη φωνή του, ξετρελάθηκα και το φτιάξαμε. Και έγινε ένα πολύ ωραίο επανεκτέλεση του κομματιού. Και με τον Κώστα Τηγάνη που το ερμήνευσε την πρώτη φορά μαζί με την Πελαγία Μιλωνά, αλλά και η δεύτερη εκτέλεση με τον Βασίλειο Κολέτσα, είναι και οι δύο εξαιρετικές κατά με. Η μία έχει, ας πούμε, το πιο τραγουδιστικό είδος, γιατί είναι ο τραγουδιστής που το λέω, ο Κώστας Τηγάνης. Η άλλη, επειδή έχει και αναφορά στην εκκλησία το κομμάτι, έχει το πιο σαν ψαλμοδία, ας πούμε, είδος. Δηλαδή είναι και τα δύο εξαιρετικά. Θα το ακούσουμε σήμερα αυτό, οπότε να περιμένουν οι ακροατές να το ακούσουν. Επίσης, συνοδεύεται και με ένα εξαιρετικό βίντεο, όπου κάθε λόγος του στίχου μεταφράζεται σε εικόνα. Δηλαδή, έχουμε φωτογραφίες από όλο το νησί. Ό,τι λέει. Α, μέσα, έχετε στο YouTube, νομίζω, ανεβάσει αυτό. Στο YouTube. Το έχει ανεβάσει στο YouTube. Για όποιον πραγματικά ενδιαφέρεται για την Σαμοθράκη, το τραγούδι αυτό μαζί με το βίντεο κλιπ είναι η εξέλιξη του πολιτισμού μας. Μπορεί να μάθει πολλά πράγματα από αυτό, βλέποντάς το και ακούγοντάς το ταυτόχρονα. Ναι, ξέρεις, ψάχνω να βρω αυτό το 28 Απριλίου Πάσχα. Που 28 δεν είναι το Πάσχα, φέτος δεν έκανα γαμπλιά. 28 δεν είχαμε Πάσχα. Ναι, 28, ναι. Που ταυτίζεται με τη σημερινή ημερομηνία που 3 Μαΐου έχει τα γενέθλιά σου ταυτόχρονα. Και δεν το βρίσκω. Δεν ξέρω γιατί. Μήπως ήταν μια μέρα πριν, μια μέρα μετά. Βρίσκω όμως ότι θα ξανά έχουμε το 2030 γενέθλια και γιορτή μαζί. Το ξέρεις. 2030 είναι. Να είμαστε γεροί να ζούμε. Ναι, βεβαίως, θα είμαστε εδώ. Και ναι, πάντως είναι πολύ, πολύ κοντά πάλι σε σχέση με τα χρόνια που περάσανε. Ίσως να εννοούσες πιθανώς να ήταν μια μέρα διαφορά. Δεν ξέρω. Ήμουν στην παραμονή της γιορτής. Δεν ξέρω τώρα. Δεν παίρνω και όρκο. Ψάχνοντας τα Πασχάλια, λέω αυτή την ώρα που συζητάμε, είχα μια μανία να το δω. Το σίγουρο εγώ είναι. Εγώ δεν έχω μανία. Απλά ναι. Μου το θυμήθηκα, γιατί ήμουν ένα παιδάκι, πήγαινε σχολείο και θυμάμαι ότι το είδα. Ναι. Το έγινε μια φορά ακόμα και το θυμάται και η μαμά μου και μου το έπαιρνε. Μακάρι. Πάντως σίγουρα έχει πέσει και η γιορτή σου με το Πάσχα. Δεν έχει ακόμα τη γιορτή με το Πάσχα ίδια μέρα. Δεν γίνεται, γιατί είναι Παρασκευή. Είναι Παρασκευή, δεν γίνεται. Όχι, γίνεται. Ναι, 3 Μαΐου, δεν νομίζω να έχει γίνει. Όχι, η γιορτή, κοιτάξτε να δεις, η γιορτή είναι κινητή. Είναι κινητή και πέφτει πάντα 4 ημέρες μετά το Πάσχα. Εννοούσα τα γενέθλια. Το Πάσχα με τα γενέθλια. Ναι, 3 Μαΐου δεν τα θυμάσαι και εσύ ποτέ. Αυτό δεν μου έχει τύχει ποτέ. 4 Μαΐου έχουν πέσει πολλές φορές. Και εγώ βλέπω 3 Μαΐου το 2043. Θα πέσουν. Κάνω διάφορους υπολογισμούς για να δω πότε θα ταυτιστούν. Πώς λένε μαζί, Ευαγγελισμός και Πάσχα με το παλιό. Αρχίζω και βγάζω διάφορα σημεία των καιρών. Έχεις λατρεία σε αυτό το πράγμα. Ναι. Αρέσει, έχω μια λατρεία που καμία φορά θα πρέπει να την έχω και πιο, να είμαι πιο μανιακός. Δηλαδή να τα έχω έτοιμα τα χαρτιά πριν πάρει τηλέφωνο. Θα τα βλέπω και κατάλαβα. Ναι, θα έπρεπε να το έχω αυτό. Πάντως γενικά περιμένουμε. Όπως είπαμε, το 2030 πάλι την ίδια μέρα Πάσχα, 28 Απριλίου, και 2043, 3 Μαΐου το Πάσχα. Αυτές είναι οι ημερομηνίες που πρέπει να θυμάσαι. 2030 και 2043. Θα τις θυμάμαι. Είναι εύκολες. Εύκολες είναι. Αλλά... Λοιπόν, τώρα όσον αφορά για το καλοκαίρι, έχω ήδη κλείσει κάποιες συναυλίες. Στη Λάρισα στις 20 Ιουνίου. Στην Αλεξανδρούπολη, στις 11 Αυγούστου. Όλες αυτές οι συναυλίες είναι. Και φυσιά. Ήσουν το χειμώνα, νομίζω ότι σε είχα δει. Πώς είσαι και φυσιά, τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα, δεν ήσουν. Τα Χριστούγεννα, ναι. Νομίζω ήταν για να βρει και εσύ σε μια άλλη μέρα. Πώς. Λέω ότι μια μέρα ήταν να βρει και την άλλη ήσουν εσύ, νομίζω. Δεν το ξέρω αυτό, δεν το θυμάμαι. Πάντως εγώ έχω κάνει το πέρσι στην αυλιαστική φυσιά. Ναι, ήταν νωρίς το απόγευμα Σαββάτου, έχω την αίσθηση. Ναι. Γιατί εκεί μαζεύεται ο κόσμος λόγω της αγοράς. Και διάφορα
άλλα που συζητάω, στη Γλυφάδα, πολλά. Άντε, Κόρινθο, ιστογραφικά πολλά πράγματα καινούργια που βγαίνουν τώρα και κυκλοφορούν. Αυτές τις μέρες θα κυκλοφορήσει μια εξαιρετική παραγωγή με την Άννα Κατσούλη, μια νέα κοπέλα που τραγουδάει ένα δικό μου κομμάτι, το Ευλογημένο Ψέμα, σε στίχους της Μαρίας Παδάκη. Πολλές άλλες παραγωγές είναι στα σκαριά του Στάθη Κατζούρα, ένα επίσης πολύ ωραίο κομμάτι δικό του. Και αυτός από την εταιρεία μας. Όλα αυτά κυκλοφορούν από τη Joy Music στις παραγωγές τώρα πλέον από την εταιρεία μου. Ναι, αυτό που συζητούσαμε τις προάλλες, ήμασταν τότε σε μια συνέντευξη, συζητούσαμε ότι πλέον είναι και εταιρεία παραγωγής. Έχει αναλάβει και καινούριους ερμηνευτές, καινούριους. Πάρα πολλούς. Πλέον βγάζουν δίσκους μέσα από την εταιρεία, έτσι, τη Joy. Ναι, να το πούμε, να το ακούσουν οι κόσμοι. Πλέον, δηλαδή, φτάνουν σε σημείο να μην προλαβαίνουμε ούτε να πάρουμε ανάσα. Γι' αυτό ήρθα τώρα στη Σαμοθράκη για 2 εβδομάδες για να φορτώσω μπαταρίες, γιατί με το που το κατεβαίνουμε αυτή να αρχίζει το ξύλο. Το ξύλο. Με την καλή την έννοια. Ο σύζυγος νομίζω είναι στην νησιώτικη μουσική πιο πολύ, πού ακριβώς? Όχι, ο σύζυγός μου είναι παντού. Είναι καταρχήν μουσικός πάρα πολύ καλός ο ίδιος. Δουλεύουμε παντού μαζί. Γράφει μουσική ο ίδιος. Επίσης, πολύ ωραία κομμάτια. Έχουμε δώσει και πολλά δικά του τραγούδια σε καλλιτέχνες από αυτούς που κάνουμε παραγωγές. Και είναι και παραγωγός. Δηλαδή, σχεδόν κάνει. Τα περισσότερα τα κάνει αυτός, την παραγωγή, την ενορχήστρωση, τα πάντα. Όλη την διαδικασία γύρω από μια κυκλοφορία. Και μουσικός ζωντανά, σας έχω δει μαζί, ήταν με τη σύγκριση με τα τύμπανα. Τι είναι ο Στέλιος? Με τα ούλη είναι ο Στέλιος. Αλλά είναι τα τύμπανα παίζει, βέβαια. Ναι, Στέλιος Γενεράλης, για όσους θέλουν να θυμηθούν το όνομα. Στέλιος Γενεράλης, ακριβώς. Μάλιστα. Σας έχω δει, όντως είναι κάτι πολύ. Είσαι εσύ με το ακορντεόν, μπαίνει και ο σύζυγος μετά και γίνεται πραγματικά ένα κέφι απίστευτο. Το οποίο δεν ξέρω πλέον, οι προτάσεις σε σχέση με κάτι άλλο διαφορετικό υπάρχουν αυτή τη στιγμή ή είναι όλα σε συναυλίες? Δηλαδή θα δούμε και κάτι σαν έκπληξη, ξέρω εγώ? Κοίταξε να δεις. Πιο μεγάλη έκπληξη από τη μουσική που γράφει για το Hollywood δεν νομίζω να υπάρχει πλέον. Είναι το Zenith αυτό. Οπότε με το που γυρνάμε Αθήνα, όπως σου είπα, έχουμε να ολοκληρώσουμε και τα κομμάτια για την ταινία του Hollywood, το Tango Salon που γράφουμε. Έχουμε πάρα πολύ δουλειά. Εδώ γιατί γράφουμε και επένδυση όλη τη ταινία πλέον, όχι μόνο κάποια. Έχουμε πληροφορίες άλλες για την ταινία να πούμε, ή ακόμη είναι μόνο η μουσική? Κοίταξε να δεις. Ο τίτλος είναι Tango Salon και ο παραγωγός είναι ο Γκάμπριελ Μπολόνια. Παίζουν γνωστοί ηθοποιοί μέσα, δεν χρειάζεται να πω περισσότερες δεδομένες. Θα βγει κάποια στιγμή και θα τη δούμε όλοι και θα χαρούμε. Άρα νομίζω δεν χρειάζεται να μας πεις κάτι περισσότερο για τη μουσική, αφού πάμε για Hollywood πλέον. Απλά ξεκίνησα να γράψω ένα κομμάτι και αυτή τη στιγμή γράφω σχεδόν τη μουσική όλη τη ταινία. Αυτό πιθανώς γιατί το ζήτησαν, έτσι. Πιθανώς γιατί με το ζήτησαν και τους άρεσε. Κάτι τους άρεσε. Το ελληνικό στοιχείο και ο συνδυασμός του τάγκο με το ακορντεόν. Το ethnic που έχω. Όχι με το ακορντεόν. Με το ακορντεόν σίγουρα. Δεν μας ενδιαφέρει το ακορντεόν στην προκειμένη περίπτωση. Δεν μας ενδιαφέρει. Οι μελωδίες που γράφω τους ενδιαφέρουν, όχι το ακορντεόν. Να το τονίσουμε. Είναι ένα απλά στοιχείο μέσα στα υπόλοιπα. Άρα να το τονίσουμε και αυτό. Το ακορντεόν μπορεί να είναι ένα στοιχείο πια για τη ζωή τη καινούργια, η οποία ξαφνικά πάει για το Hollywood και βέβαια η μελωδία είναι το πάνω. Μου λες πλέον, οπότε καλό είναι να το τονίσουμε στην εσπάγωση. Εγώ γράφω μουσική από το 1999. Δεν είναι γνωστό αυτό, διότι δυστυχώς όλοι έχουν την εικόνα της κοπελιάς με το ακορντεόν. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, που με έχει μάθει ο κόσμος, γιατί πολλοί συνθέτες δεν φαίνονται ποτέ στη φάτσα, επειδή είναι μόνο συνθέτες. Εμένα με έχουν μάθει. Απλά είναι δύσκολο να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είμαι απλά η ακορντεόνιστα. Είμαι η συνθέτης που παίζει και ακορντεόν. Αυτό θα το συνηθίσουμε τα χρόνια. Δεν πειράζει. Γιατί βλέπω, ας πούμε, έχω κάνει την παραγωγή σε όλο το Βελιγιάννιο Παρθαναγωγείο. Έχω κάνει όλη τη μουσική επένδυση σε όλο το. Σε όλο το soundtrack αυτό του έργου, του serial, που είναι καταπληκτικό serial. Και έχω παίξει μία φορά, έχω εμφανιστεί με φώναξε ο Ρώμας, μου λέει: Έλα να παίξεις και σε ένα επεισόδιο. Και λέω: Άντε να παίξω. Με έχουν δει να παίζω και όλοι λένε: Αχ, έχουμε δει να παίζεις ακορντεόν στο Δελγιάννη Παρθαναγωγείο. Είναι λίγο, πώς να σου πω, υποτιμητικό τον αρχιτέκτονα που έχει φτιάξει όλο το έργο να του λες: Α, σε είδαμε να βάλεις και ένα τούβλο, ας πούμε, σε ένα άρα. Δηλαδή, η δουλειά μου είναι η δημιουργία και η μουσική επένδυση. Το ακορντεόν είναι απλά ένα στολιδάκι, ένα στοιχείο που το εκμεταλλεύομαι. Και το εκμεταλλεύτηκα πολύ με την καλή την έννοια, γιατί με έκανε ευρέως γνωστή σαν φυσιογνωμία. Κατάλαβες το στη διαφορετικότητα πάντα, το ότι δεν το έπαιζες απλά ακορντεόν για να σαν μουσικός, αλλά όπως είπες, είχες και όλα τα άλλα για να βρεθείς εκεί που βρέθηκες. Δηλαδή, επειδή είχες και το background, γι' αυτό κατάφερες μόνο από το ακορντεόν με τα άλλα που είχες να φτάσεις. Κοίταξε να δεις, η παραγωγή του Hollywood με ανακάλυψαν. Δεν με ανακάλυψαν να παίζω ακορντεόν. Άκουσαν το Last Tango που είναι η δική μου παραγωγή και δικό μου κομμάτι, δική μου σύνθεση. Το Last Tango άκουσαν και με κάλεσαν να γράψω μουσική. Δεν άκουσαν το ακορντεόν στο Last Tango και μου είπαν έλα παίξε ακορντεόν στο soundtrack του Hollywood.
Κατάλαβες τι σου λέω. Μάλιστα. Αυτή είναι και η διαφορά. Τη μουσική μου άκουσαν, όχι το ακορντεόν μου. Αυτή είναι και η διαφορά με τα ελληνικά δεδομένα. Μάλλον αυτή είναι η διαφορά που προσπαθεί να πει. Είναι μεγάλη διαφορά. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Μάλιστα. Δεν με ενδιαφέρει. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό που το ότι έγινε γνωστή μέσα από το ακορντεόν, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να μάθει ο κόσμος ότι δεν είμαι απλά ακορντεόνιστα. Εμένα με παίρνουν τηλέφωνο τώρα για να πάω να παίξω ακορντεόν και τους στέλνω συναδέλφους μου. Δεν πηγαίνω πλέον να παίξω ακορντεόν. Εκτός αν πρόκειται για δική μου συναυλία που την οργανώνω εγώ. Εννοείται. Γιατί είναι μέσα σε όλο αυτό το, πώς λένε, το project. Πρέπει να φανείς και αυτό. Οπότε, να λοιπόν τα σημαντικά που ακούμε σήμερα από την Ζωή τη Γανούργια, η οποία έχει και γιορτή και γενέθλια, και ονομαστική γιορτή και γενέθλια. Οπότε είναι διπλή γιορτή σήμερα, όπως είπαμε. Και γι' αυτό ακούμε τόσο ωραία πράγματα και καλά είναι που τα βάζουμε και όλα σε μια τάξη. Γιορτή, αλλά και έχουμε και ακόμα λέμε Χριστός Ανέστη, γιατί για 40 μέρες θα λέμε Χριστός Ανέστη, γιατί έχουμε Πάσχα και είναι όλα ωραία. Εύχομαι και εκεί στην Κόρυθο χρόνια πολλά σε όλους τους πατριώτες εκεί, τους δικούς σου. Mm-hmm. Σε όλη την Ελλάδα, ευχές, αγάπη στους ανθρώπους, το κυριότερο. Και ειλικρίνεια, να είναι ειλικρινείς οι άνθρωποι και να μην κρύβουν τίποτα στα φυλάκια τους. Κοίταξε, πέσαμε σε μια εποχή που έχουμε πολλούς πολιτικούς βέβαια να κυκλοφορούν αυτές τις μέρες στις συχνότητές μας, είτε τηλεοπτικές είτε ραδιοφωνικές. Είναι, βλέπεις, τι να τους κάνουμε και αυτούς. Εσύ... Και αυτοί χρειάζονται, mm-hmm. αρκεί να είναι και αυτοί ειλικρινείς. Σπάνιο βέβαια, αλλά. Γι' αυτό από εκεί πιάστηκα. Από εκεί πιάστηκα για να σου το τονίσω, γιατί μπορεί να το ξέχνα καμία συζήτηση που είχαμε, αλλά θυμήθηκα την λέξη ειλικρίνεια και κάτι δεν μου κόλλαγε και κάτι μου έκανε. Μάλλον και εγώ δεν το πατήσα. Ναι, και δεν μου λες, η πρόταση τίποτα για να ασχοληθείς με κάτι τέτοιο σε καμία εκλογική. Είχαμε τρεις προτάσεις φέτος, είχα τέτοιες. Είχες προτάσεις φέτος. Και μάλιστα από τρία διαφορετικά κόμματα. Γιατί εγώ δεν είμαι. Για ευρωεκλογές. Για μια παράταξη ανήκω παντού, ανήκω στο λαό. Για ευρωεκλογές ήταν η πρόταση ή για όλα. Ναι. Αλλά δεν ασχολήθηκα και δεν έδωσα καμία βαρύτητα και λέω ότι είμαι καλλιτέχνης και δεν ξέρω αν το ήξερα το σπορ, ίσως και να σχολιόμουν. Αλλά δεν το ξέρω το σπορ αυτό. Πώς παίρνουν τηλέφωνο. Άλλο σπορ, το άλλο δεν το ξέρω. Τηλέφωνο πώς παίρνουν, έτσι κάποιος μέσα από το κόμμα, έτσι γεια σου Ζωή, με από το. Πώς από γνωστό σε γνωστό τώρα. Εντάξει, μέσω, δεν είναι τηλεοευθέως ο άλλος, που βάζει γνωστό να σου πει. Ναι. Μήπως ενδιαφέρει να πει στο τάδε ψηφοδέλτιο και λες εσύ γλυκά και διακριτικά. Όχι, δεν στιγματίζομαι με κανένα κόμμα. Εντάξει. Επειδή το θεωρείς στιγματισμό, ενώ στην πραγματικότητα, επειδή έχεις να κάνεις πολλά άλλα πράγματα, δεν σε ενδιαφέρει να μπεις σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή, και πίσω, δεν το ξέρω. Δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο. Μακάρι να είχα χρόνο και να πραγματικά να ασχοληθώ και να πραγματικά να προσφέρω στην κοινωνία μας. Mm-hmm. Να το ήθελα. Αλλά κάνω τόσο πολλά καλλιτεχνικά πράγματα που δεν έχω χρόνο ούτε να. Τι να σου πω, ρε παιδί μου. Να μαγειρέψω που μου αρέσει κιόλας. Το έχω χόμπι. Δηλαδή. Θέλω να μαγειρεύω. Μ' αρέσει. Αυτό περνάω καλά. Και δεν το προλαβαίνω, όπως το λένε. Γι' αυτό προτιμάς τη μάνα σου. Προτιμάς τη μάνα σου σε αυτά. Σε αυτά δεν παλεύεται. Είναι καταπληκτική. Είναι άλλο πράγμα. Τα φαγητά της Αμοθράκης είναι ασύλληπτα. Η μάνα σου πλέκει κιόλας. Κοίταξε να δεις. Αυτή είναι μια πονεμένη ιστορία. Επειδή έχει πλέξει στη ζωή της άπειρα πράγματα. Άπειρα όμως. Και επειδή τα κρατάει για τις λεγόμενες εποχές που θα δίνανε πρίκα ναι, οι μανάδες στα παιδιά τους. Έχουμε εδώ γεμάτα μπαούλα με άπειρα πλεχτά, τα οποία δεν ξέρω τι να τα κάνω. Κάνεις μια έκθεση κάποια στιγμή, κάπου. Σωστό. αυτά είναι για να τα κάνεις έκθεση και να τα εκθέσεις και να πάει ο κόσμος να δει τις χειροτεχνίες, ας πούμε, μιας νοικοκυράς. Στη Σαμοθράκη. Σαν project αυτό, κατάλαβες. Εγώ στο λέω γιατί έτσι μου βγαίνει αυτό περισσότερο. Γιατί πράγματα. Ωραία ιδέα είναι αυτή. Ναι. Πλάκα-πλάκα από το να τα έχουμε σε ένα ντουλάπι και σε ένα μπαούλο και να μην τα βλέπουμε ποτέ. Θα κάνεις έκθεση και λες οι χειροτεχνίες μιας νοικοκυράς και τελειώνει η ιστορία. Και κυρίως. Να πάρουν αξία. Και κυρίως μέσα σε όλο αυτό που επειδή εσύ έχεις πια τα project, ασχολείσαι πια και με το Hollywood, έχεις πάρα πολλά. Βάλε στο μυαλό σου και αυτό. Μήπως κάπως. Κάτι, μου έδωσες ιδέα τώρα. Μπορεί και να το κάνω πραγματικότητα. Ναι. Εδώ που τα λέμε είναι καλύτερη ιδέα αυτή. Εγώ τις ιδέες τις δίνω γιατί δεν μου αρέσει, ξέρεις, πολλές φορές να πηγαίνουν τα πράγματα άκλαφτα που λένε. Με την έννοια που ζες ένα ντουλάπι και μετά με την αφταλήν και μετά τέλος. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Θέλω να έχει μια ζωή. Γνώρισα έναν άνθρωπο φαν μου τέλος πάντων εδώ στο νησί. Ο οποίος έχει αγοράσει τη σπίτι, δεν είναι από εδώ. Και μας έλεγε για το πόσο μεγάλο πάθος έχει με τα βινίλια. Με το βινίλιο. Α, μάλιστα. Μάλλον το βινίλιο είναι το σωστό. Που επιστρέφει. Εντάξει, λαϊκά θα το πούμε και βινίλια, γιατί όχι. Ναι, τέλος πάντων. Και έχει μαζέψει ο άνθρωπος άπειρα. Και ο καημός του είναι ότι δεν ασχολούνται τα παιδιά του και ότι θα πάνε άκλαστα. Γιατί αυτός είναι μεγάλος πλέον σε ηλικία. Και μας το έλεγε με πόσο παράπονο και τόση στεναχώρια τι θα κάνω και τα. Δηλαδή τα λατρεύει. Δεν θέλει, ας πούμε, να του φύγει ούτε μια σκόνη από ένα βινίλιο. Oh. Και τη σκόνη του βινιλίου την αγαπάει τόσο πολύ, δηλαδή. Τι να σου πω. Μάλιστα. Τα βινίλια, όντως, αν δεν μπορείς να μεταφέρεις την αγάπη στους επόμενους, δεν ξέρω αν υπάρχει. Πολλές φορές λες να τα έδινε σε κάποιον φορέα κρατικό, αλλά και πάλι δεν ξέρεις αν αυτά θα έχουν τύχει εκεί. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ναι, είναι επικίνδυνα. Οι κρατικοί φορείς είναι ακόμη πιο επικίνδυνοι. Το έχουμε ζήσει αυτό πολλές φορές, δυστυχώς. Ναι, και κυρίως και εγώ που θέλω πολλές φορές να δώσω πράγματα σε φορείς. Το
σκέφτομαι σοβαρά πολλές φορές. Γιατί λέω, μήπως πάνε και εκεί άκλα αυτά και με την κακή έννοια κιόλας. Νομίζεις ότι θα. Πολλές φορές σε πάω κάπου αλλού τώρα, σε σχέση με το περιβάλλον που λέμε και τα λοιπά, ανακύκλωση και δεν ξέρω τι άλλο. Λες, τελικά γίνεται αυτή η ανακύκλωση πολλές φορές, ή απλά τα σκουπίδια ανακατεύονται και εντάξει, λέμε ότι κάνουμε ανακύκλωση. Αναρωτιέμαι καμιά φορά. Βέβαια... Μιλάς τώρα για την ανακύκλωση των σκουπιδιών κανονικά. Ναι. Γι' αυτά λέω. Δεν το ξέρω, βρεσί. Εμείς προσπαθούμε από τη μεριά μας. Βάζουμε λέω... χώρια τα πλαστικά, χώρια τα μπουκάλια, χώρια τα σκουπίδια που είναι για... Τι να σου πω, εμείς προσπαθούμε σαν οικογένεια γενικότερα, α πούμε. Η προσπάθεια... Δεν ξέρω όμως που καταλήγει. Ναι, αυτό λέω. Η προσπάθεια δεν γίνεται. Να ασχοληθώ με προσπάθεια... αυτό το θέμα, που είναι επίσης σοβαρό. Ναι. Η προσπάθεια γίνεται, αλλά πάντοτε, εγώ να σου πω την αλήθεια, είναι σαν αυτό που λέμε: εντάξει, εγώ τα πάω στην ανακύκλωση. Τώρα τι γίνεται από εκεί πέρα, μην με ενοχλείτε πολύ, γιατί... αλλά έχουμε ακούσει διάφορα. Ότι δεν γίνεται σωστά και τέλος πάντων, να δούμε πού θα καταλήξει και αυτό. Είναι εκλογές, θα ακούγονται διάφορα. Όλοι λένε θα φτιάξουμε, θα τα κάνουμε όλα σωστά. Κυκλική οικονομία. Σου λέω διάφορα πράγματα που ίσως να τα ακούσεις και κατόπιν εν καιρό, που λένε. Βέβαια. Γιατί θα ακουστούν πολλά πράγματα τώρα με αυτά τα. Από τη μία, είπαμε για βινίλιο και δυστυχώς πέρα του βινιλίου έχουμε όμως και την ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας που βλέπεις ότι μόνο το βινίλιο δεν προσέχει. Το βινίλιο μείνει όμως ως ένα ωραίο κοιμήλιο, θα έλεγα τελικά. Και για κάποιους όμως ζωντανό ακόμη, όπως είπες, και γι' αυτό και κάπου πλέον έχουμε και εκδόσεις βινιλίου επίσης ξανά. Κυρίως γιατί το βινίλιο είναι πιο ακριβό από το ψηφιακό, έτσι, σαν είδος. Δηλαδή, ποιος ασχολείται τώρα. Νομίζω, ασχολείται, αυτό ακριβώς που λέει. Δυστυχώς, αν πούμε ότι οι νέες γενιές μάθαν τη μουσική μέσα από το YouTube, καταλαβαίνεις πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα. Ούτε δίσκη πια να πεις πόσο πούλησες, έτσι, ούτε πόσα views έχεις, τα ρωτάς. Τίποτα, έτσι. Δεν υπάρχουν αυτά τώρα. Αυτά είναι άλλη εποχή τώρα. Αυτά τελειώσανε. Και αυτό που έλεγα νωρίτερα στην εκπομπή είναι ότι σε 10 χρόνια πιθανώς και η μουσική απλώς θα την πληρώνουμε σαν. Και έτσι θα πρέπει για κάποια δικαιώματα. Έτσι θα την πληρώνουμε απλά όπως πληρώνουμε τον ηλεκτρικό, όπως πληρώνουμε το ρεύμα, όπως πληρώνουμε οτιδήποτε. Θα έχουμε μια πλατφόρμα που θα την πληρώνουμε για να έχουμε μουσική ό,τι θέλουμε να το ακούμε συνέχεια σε ένα κινητό, δεν ξέρω πώς, στο διαδίκτυο. Πιστεύω ότι θα συμβεί αυτό και θα έχουμε πια ένα ραδιόφωνο το οποίο θα έχει περισσότερο με τον λόγο να κάνει. Αυτή είναι έτσι βλέπω το μέλλον δηλαδή. Δεν ξέρω αν θα πέσω μέσα. Αλλά σίγουρα η μουσική θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να πληρώνεται, έτσι, για να υπάρχετε και στις καλλιτέχνες παραπέρα και να μην σταματάει αυτή η διάσωση και η παραπέρα τέλος πάντων εξέλιξη της μουσικής. Γιατί νομίζω ότι αυτό το YouTube ναι μεν αλλά έτσι, σε σχέση με τα οικονομικά εννοώ πάντα έτσι. Αυτή είναι η αίσθηση δική μου. Σε σχέση με όλα, όχι μόνο με τα οικονομικά. Mm-hmm. Πρέπει να βρεθεί. Με τη βοήθεια της μουσικής και την αξία της μουσικής. Ναι, πρέπει λέω να τονιστεί αυτό, ότι δεν είναι τζάμπα η μουσική. Έτσι, είναι με δημιουργία. Χρειάζεται οπωσδήποτε να βρει ένας τρόπος να πληρώνονται οι καλλιτέχνες και υπάρχουν και αυτά τα προβλήματα με τις εταιρείες που τους πληρώνουν, νομίζω, τελευταία. Δεν ξέρω τι έγινε, αν είχατε κάποια εξέλιξη σημαντική. Δεν το έχω πιάσει το θέμα τελευταία, γιατί έκανε τζιζ. Είναι μεγάλη κουβέντα και δεν θα την ανοίξω γιατί θα τελειώσουμε το βράδυ. Να μην την ανοίξεις. Είναι μια πολύ δύσκολη και πολύ μεγάλη κουβέντα. Γιατί μια μέρα που γιορτάζει διπλά. Ναι, μια μέρα που γιορτάζει διπλά δεν θέλω κι εγώ να την ανοίξω γιατί και να τα πούμε εμείς δεν πιστεύω ότι θα ιδρώσουν τα αυτιά εύκολα. Θα ιδρώσουμε εμείς όμως γιατί έχει ζέστη. Λοιπόν. Πάνω είσαι και από το βιο βόρειο νησί της χώρας, έτσι πρέπει να πεις και σε όλα τα νησιά. Ή η Θάσος σας παίρνει λίγο στο βορειά. Το βορειότερο νησί του Αιγαίου είναι η Σαμοθράκη. Είναι Σαμοθράκη. Και έχει το δεύτερο ψηλότερο βουνό μετά τον Ψιλορίτη της Κρήτης όλου του Αιγαίου, η Σαμοθράκη. Ένα νησί πραγματικά που έχει και το μεγαλύτερο όρος υπερσπισματική Κρήτη. Κορυφή το Φεγγάρι. Κορυφή το Φεγγάρι, μάλιστα. Λοιπόν, να κλείσω με το τραγούδι που σε έφερε πιο κοντά και στο Hollywood, όπως είπες, γιατί αυτό ακούσαν. Έτσι. Πες μας για αυτό το τραγούδι δυο λόγια, να κλείσουμε και με αυτό. Αυτό το κομμάτι, όταν πρωτοκυκλοφόρησε, διαισθανόμουν ότι κάτι θα συμβεί με αυτό το κομμάτι, χωρίς να ξέρω τι. Είχε μια περίεργη ενέργεια σαν άκουσμα, το οχιστικό. Και ήθελα οπωσδήποτε να το κάνω βίντεο κλιπ. Είχα να κάνω πολλά χρόνια βίντεο κλιπ από το Avec Toi, το οποίο είχε παίξει σε πάρα πολλά ραδιόφωνα της Αθήνας και μάλιστα ραδιόφωνα με ξένη μουσική κυρίως. Έτσι, όχι με... Ναι. Γιατί μπορεί. Εδώ ήσουν και λίγο κόντρα ρόλος. Ενώ ήσουν, όπως είπες, η κοπελίτσα με το ακορντεόν. Εκεί δεν ήσουν καθόλου η κοπελίτσα με το ακορντεόν. Ήσουν κάτι διαφορετικό και η μουσική σου κάτι διαφορετικό. Που έβλεπε πόσο μπροστά μπορεί να πάει η ελληνική μουσική αν κάποιο ξέρει να την χειρίζεται. Ακριβώς. Από τότε ξεκίνησε αυτό να προσπαθεί να γίνει. Να το καταλάβουν, πάλι δεν το καταλάβουν, δεν πειράζει. Εσύ επιμένεις πάντα. Οπότε το Last Tango έγινε και το βίντεο κλιπ του μετά, στο Μέγαρο Δικής Πλακεντίας, μια πολύ ωραία παραγωγή. Και έπειτα ήρθε και η πρόταση από του παραγωγού του Hollywood. Οπότε είναι ένα κομμάτι που, περιττό να σου πω ότι το έχουν πάρει και το Last Tango μέσα στο Hollywood, στην ταινία. Και το έχουμε κάνει και σε 4 διαφορετικές διασκευές εκτός από την ενίσχυση που κυκλοφορεί. Mm-hmm. Στις διαφορετικές βερσιών δηλαδή. Θα τα ακούσουμε. Στην ταινία θα παίξουν όλες αυτές τις βερσιών. Όλα. Τώρα μας κάνεις εναγωνίως να είμαστε έτοιμοι
να μάθουμε περισσότερα. Είμαστε όλοι αναγωνία, γιατί κοιτάξτε να δεις, και εγώ αυτό περιμένω, πότε θα τελειώσω, γιατί δεν έχω τελειώσει ακόμα, έχω πολλή δουλειά να κάνω για να τελειώσω τη μουσική μου για την ταινία, για να βγει αυτή η ταινία, γιατί θα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Για όλους μας, για όλη την Ελλάδα και για μένα. Πώς βγήκε λοιπόν το Last Tango, μας είπες. Πώς βγήκε το Last Tango τελικά σαν έκφραση, σαν δημιουργία, από... Ποια ήταν η έμπνευσή σου στο Last Tango. Ναι, πώς ήταν η έμπνευσή σου, λέει, στο Last Tango. Ναι, ναι, πώς δημιουργήθηκε. Τίποτα, έτσι απλά όπως κάνω πάντα. Έκανα τον υπολογιστή, έγραψε τη μελωδία και την ορχήστρωσα πολύ απλά. Μετά την ανέλαβε ο άντρας μου που είναι ο ειδικός στο να κάνει παραγωγές ιδιαίτερες και πρωτόγνωρες. Σε συνδυασμό πάντα μαζί όλα που τα κάνουμε, βγήκε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα. Πρόσεξε ζωή. Ναι, πρόσεξε ζωή τώρα. Δηλαδή, βλέπεις πόσο απλά ζεις με τη μουσική, έτσι. Τι πώς βγήκε, τι. Ναι. Αυτή η δουλειά μου, ξέρεις, τι μου ρωτάς τώρα. Αυτό, δηλαδή... Ναι, δηλαδή, για μένα, για μένα δεν ξέρω, δεν έχω να πω κάτι ιδιαίτερο. Μου κάνετε αίσθηση και δεν λέω εντάξει. Παίρνει το μολύβι και γράφει και κάνει ένα πίνακα αριστούρ και μου λέει πώς το κάνεις αυτό. Λέμε πώς το κάνω. Εμένα μου φαίνεται βουνό αυτό που κάνει ο άνθρωπος, ξέρεις. Ναι, εντάξει, σε ένα στίχο μπορείς να πεις εμπνεύστηκα, ξέρω εγώ από αυτό. Εντάξει, αλλά στη μουσική, όπως είπες, η μουσική είναι πιο πολύ η μελωδία και βάζεις ένα τίτλο. Ο τίτλος βασικά βγήκε πιθανώς γιατί ήταν εκείνη τη στιγμή το Last, ας πούμε, ήταν κάτι που ήθελε να δει. Δεν ξέρω πώς μου βγήκε. Ίσως επειδή είχα σκοπό μετά να ασχοληθώ με άλλα πράγματα και λέω, ας κάνω και ένα ταγκό ακόμα. Δηλαδή, ας κάνω ένα τελευταίο ταγκό, Ζήσεν. Πού να ξέρω εγώ ότι μετά θα μου έρθει Hollywood και θα θέλουν ένα σωρό ταγκό να φτιάξω. Γιατί είναι πολλά και τα κομμάτια του τάγκο που φτιάξει το Hollywood. Οπότε λοιπόν. Το Tango Salom, ας πούμε, είναι ο τίτλος της ταινίας και είναι και ο τίτλος της πιο βασικής στιγμής του έργου αυτού, της ταινίας, ας πούμε, που το έχω γράψει εγώ. Αυτό ήταν που ακούσαν αυτοί. Αυτό τους έφτιαξα και ξετρελαθήκανε και μου ζητήσαν μετά όλοι την επένδυση. Μάλιστα. Και οπότε καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς σε αυτές τις περιπτώσεις. Να το πω. Και το χειρότερο για άλλους, πολύ καλό για μένα φυσικά, που δεν το προκάλεσε, έγινε μόνο του, για να είμαι και ειλικρινής, είναι ότι είχαν άλλον συνθέτη στη ταινία αρχικά. Μάλιστα. Και εγώ θα γράφω μόνο ένα κομμάτι. Και σιγά σιγά δεν ξέρω τι έγινε, δεν έμαθα, ούτε θέλω να μάθω με τον άνθρωπο τον άλλον, γιατί δεν. Αλλά αυτή τη στιγμή γράφω εγώ μουσική σχεδόν για όλη την ταινία. Και επίσης να μην ξεχνάμε ότι το ότι υπάρχει αυτό το casting που θα λέγαμε στο Hollywood, έστω και σε όλα τα επίπεδα, έτσι, δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι δύο πολύ μεγάλα και δυνατά ονόματα. Δεν σημαίνει ότι ο άλλος υπολείπεται, αλλά εκείνη τη στιγμή τους έχει κάνει κλικ η μουσική σου και τελείωσε. Εμένα η πληροφορία που μου έδωσε μια κυρία από παραγωγό, τέλος πάντων, από εκεί είναι ότι αυτός ο κύριος έχει συνδεθεί με τον Άστρο Πιατσόλα. Είναι πολύ μεγάλο μουσικό, πολύ μεγάλο συνθέτη και έχει κάνει πάρα πολλές ταινίες. Αλλά στη συγκεκριμένη σκηνή που έγραψε ένα πράγμα δεν τους άρεσε καθόλου και θέλανε κάτι άλλο. Και ενώ του είπα να κάνει κάτι άλλο, αυτός δεν ήθελε να το διορθώσει. Και εκεί ήταν που άνοιξε το δικό μου το άστρο. Εκεί ανακάλυψαν εμένα και μου κάνα πρώτο να γράψω εγώ. Και μόλις το έγραψα, τελείωσε. Αυτό ήταν. Λες ακριβώς αυτό που είναι το επαγγελματικό κομμάτι. Έτσι. Ένα σου λέει, εγώ είμαι αυτός, αυτό κάνω. Οπότε μετά έρχεται η σειρά σου. Οπότε έτσι, δεν είναι στα επίπεδα αυτά, έτσι λειτουργεί, πιστεύω. Και γι' αυτό είσαι και πολύ τυχερή που θα σε δούμε στο χώρο. Θα σε ακούσουμε. Αν γράψεις μουσική για ταινία, βάζεις τον εγωισμό σου στην άκρη. Δεν είναι το τραγούδι μου, αυτό είναι και αν σου αρέσει. Εκεί έχεις να συνεργαστείς με έναν άνθρωπο που χτίζει την ταινία, που αυτός είναι που από τα θεμέλια αντιχτίζει και αυτός είναι που ξέρει τι θέλει και πρέπει να τον ακούς. Δεν έχεις το δικαίωμα εσύ να πεις αυτό είναι και αν σου αρέσει. Το δικαίωμα το έχει ο σκηνοθέτης, ο οποίος συνεργάζεται μαζί σου και σου λέει: εδώ το θέλω έτσι, εδώ το θέλω αλλιώς. Εδώ άλλαξε το μου λίγο, εδώ κράτησε το τίποτα. Ναι. Μόνο με συνεργασία ο συνθέτης που γράφει για ταινία, μόνο στη συνεργασία με τον σκηνοθέτη μπορεί να γράψει. Μόνο του δεν μπορεί να γράψει. Καταλαβαίνετε, όποιο και αν είναι. Και ούτως ή άλλως η επιτυχία έρχεται με την κοινωνία. Και ο Ένιο Μορικόνε, αλλά δηλαδή πρέπει να συνεργαστεί με τον σκηνοθέτη για να γράψει κάτι καταπληκτικό. Δεν μπορεί να γράψει κάτι απλά επειδή εγώ είμαι ο Ένιο Μορικόνε και θα κάνω αυτό που γουστάρω. Δεν υπάρχει αυτό. Ο σκηνοθέτης έχει το πάνω χέρι στις ταινίες του Hollywood, του τέτοιου επίπεδου. Δεν κοιτάμε εδώ στην Ελλαδίτσα που γράψαμε ένα τραγουδάκι, το χώσαμε επειδή έχουμε μέσον. Σαν τραγούδι τίτλων σε μια ταινιούλα έγινε ψηλό στο ξεδάκι γιατί πονάει λίγο Έλληνα τώρα να πονάει με λίγο να φύγει ένα ζευγαράκι. Και αυτό το γελίο πράγμα που γίνεται στα ελληνικά σύριαλ, γιατί γίνεται κάτι πολύ γελίο, θα το πούμε άλλη ώρα αυτό. Γιατί πέρασε και η ώρα, ναι. Θα σου πω και άλλη ιστορία κάποια στιγμή λοιπόν. Έχει να κάνει. Ωραία. Χριστός Ανέστη ξανά λοιπόν, χρόνια πολλά ξανά λοιπόν. Θα ήθελα να συζητάμε μέχρι το πρωί η ζωή, δεν πειράζει. Ζωή να έχουμε. Έγινε. Λοιπόν. Θα πήλε ότι έχω πάρα πολλά χρόνια πολλά να απαντήσω. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ πάντως που άφησες λίγο το χρόνο σου από τα χρόνια πολλά τα πολλά λοιπόν που έχεις να απαντήσεις. Και εμείς ακούμε το Last Tango που φέρνει όπως είπαμε πολλά τάγκο τελικά και όχι μόνο. Το αφιερώνω σε όσους αγαπούν αυτό το είδος.
σε όλους. Σε ευχαριστούμε. Ζωή την Εγκανούρια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.